Σε υψηλού τόνου, διεξήχθη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η συζήτηση του θέματο των παρακολουθήσεων στον απόϊχο τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου τη έκθεση τη Επιτροπή ΠΕΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο βουλευτή του ΑΚΕΛ που ενέγραψε το θέμα, Αριστο Δαμιανού, άφησε εχμέ κατά του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σαβαγγελίδη. Συγκεκριμένα μίλησε για σύγκρουση συμφέροντο, υποστηρίζοντα ότι θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από την ποινική δίωξη κατά τη εταιρεία του κατασκοπευτικού ΒΑΝ, καθότι υπάρχουν συνθήκε έλλειψη αντικειμενική αμεροληψία. Ο κ. Αγγελίδη Αντέδρασε έντονα, δηλώνοντα κατηγορηματικά ότι δεν είναι διεφθαρμένο. Δεν υπήρξε επαγγελματική δραστηριότητα. Μακάρι να φανώ ψεύτη. Γίνεται προσπάθεια αφοπλισμού για ανθρώπου που παίρνουν αποφάσει. Δεν υπήρξε παραμικρή σύγκρουση συμφέροντο. Δεν υπήρξε σύνδεση του γραφείου. Όχι, κυρίοι. Δεν υπήρξε επιχειρηματική δραστηριότητα. Είμαι σε αυτή τη θέση γιατί θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει προσπάθεια αφοπλισμού μου. Δεν είμαι διεφθαρμένος. Ο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα παράλληλα εξήγησε ότι. Από τι επιστημονικέ έρευνε που έγιναν στην Κύπρο και το εξωτερικό, δεν εντοπίστηκαν δεδομένα που να τείνουν να καταδείξουν ότι ο εξοπλισμό χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση ή υποκλοπή οποιασδήποτε μορφή επικοινωνία μεταξύ χρηστών ή υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων. Δυστυχώ, όμω, η κοινωνία έχει την εντύπωση ότι το μαύρο βαν παρακολουθούσε ασύστολα. Αποδείχθηκε ότι είχαν τη δυνατότητα παρακολούθηση πλην όμω δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αν υπήρχαν παρακολουθήσει θα αντιμετωπιζόταν εντελώ διαφορετικά η υπόθεση. Ο Άριστο Δαμιανού μίλησε επίση για διάβημα του γραφείου του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού προ το Υπουργείο Εμπορίου για να μεσολαβήσει υπέρ μια προσφορά τη εταιρεία του κατασκοπευτικού Βαν στην Ολλανδία. Απαντώντα, εκπρόσωπο του Υπουργείου σημείωσε πω για το χειρισμό του ζητήματο υπάρχει εμπιστευτικό έγγραφο, ενώ ο Νίκο Τορναρίτη παρενέβη δηλώνοντα ότι δεν υπήρξε κανένα διάβημα από το γραφείο του Προέδρου του Δυσί. και υπηρεσίε ενεπλάγησαν κατόπιν διαβημάτων από το γραφείο του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού σε μια διαδικασία εκ μέρους της εταιρείας YSPR του κυρίου Τίλιαν προς την Ολλανδία με σκοπό τη διευκρίνηση κάποιων ζητημάτων για προσφορά που της είχε κατακυρωθεί στην Ολλανδία. Πρώτα και πάνω απ' όλα δεν πρέπει κανείς να θυσιάζει την αποστολή της Επιτροπής μας στην προεκλογική σκοπιμότητα. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε 90 μέρες θα έχουμε προεδρικές εκλογές. Το δεύτερο που θέλω να πω, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμπλέκει τη χώρα μας σε να κυνήγι μαγισσών. Κατά τη συζήτηση, ο Υφυπουργό Έρευνα Καινοτομία και Ψηφιακή Πολιτική, κ. Κόκκινος, υπέδειξε ότι στο Μητρό του Υφυπουργείου ενεγράφησαν 32 εταιρείε τεχνολογία που ασχολούνται με την παραγωγή λογισμικών. Ξεκαθαρίσε ωστόσο ότι μόλι τέσσερι είναι οι εταιρείε οι οποίε ασχολούνται με λογισμικά παρακολούθηση διπλή τεχνολογία και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κενά στο εποπτικό πλαίσιο τα οποία θα καλυφθούν με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί το Δεκέμβριο. Είναι σύνθετη η, η, η δομή αυτών των, τεριών, των εταιρείων τεχνολογία. Που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα και είναι και δύσκολη η εποπτεία του. Γι' αυτό και το εποπτικό πλαίσιο πρέπει να ισχυροποιηθεί. Σημειώνεται ότι οι εξοπλισμοί που βρίσκονταν στο κατασκοπευτικό βαν και κρίθηκαν παράνομοι έχουν κατασχεθεί και καταστραφεί ενώ το βαν βρίσκεται στην αποθήκη του τμήματο Τελωνίων στη Λεμεσό. Μουσική το ζήτημα των παρακολουθήσεων υπήρξε αντικείμενο έντονη αντιπαράθεση και εκτό βουλή. Ακόμη ένα σκάνδαλο διαστάσεων. Ακόμη ένα σκάνδαλο που εκθέτει την Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώ. Ακόμη μία πέτρα κάτω από την οποία βρίσκεται όπω όλα δείχνουν ο αβέροφ νεοφύτου. Αυτή η ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα και η συκοφαντία από τους του πρίγκιπε του ψεύδου πρέπει να σταματήσει. Τόσο ο δημοκρατικό συναγερμό όσο και ο αβέροφ νεοφύτου δεν έχουν καμία ανάμειξη στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σφίνα, στην κόντρα μπήκαν το απόγευμα και οι υποψήφοι για την Προεδρία τη Δημοκρατία Ανδρέα Μαυρογιάννη και Αχιλέα Δημητριάδη. Μετά τι πολιτογραφίσει ήρθαν οι παρακολουθήσει. Οι κυβερνώντε εργαλειοποιούν το κράτο και του σεσμού για να κάνουν τι ζουγέ του, σέρνοντα το όνομα τη Κύπρου από το ένα σκάνδαλο στο άλλο. Ο διασυρμό του ονόματο τη Κύπρου διεθνώ συνεχίζεται και ο πρόεδρο Αναστασιάδη και η κυβέρνησή του προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτε. Ούτε με τα χρυσά διαβατήρια, ούτε τώρα για τι παρακολουθήσει.